Η μαγεία του βυθού κόβει την ανάσα. Οι εντυπωσιακές εικόνες που παρακολουθείτε στους δέκτες σας είναι από το ανεξερεύνητο μέχρι στιγμής υποθαλάσσιο σπήλαιο της Πάθας Χανίων που εντόπισαν για πρώτη φορά δείτες της περιοχής. Είναι αρκετά ενδιαφέρον σπήλαιο, καθώς εκτείνεται σε αρκετά μεγάλο μήκος, περίπου γύρω στο 1 χιλιόμετρο και κάτι είναι ήδη αυτό που έχουμε χαρτογραφήσει. Το ανεξερεύνητο αυτό σπήλαιο με τα γαλαζοπράσινα νερά και τα εντυπωσιακά τοιχώματα που βρίσκονται κάτω από τη στάθμη του νερού αποτελείται από τρεις διαφορετικούς στόλους που είναι αρκετά ρηχοί σε βάθος, όπως εξηγεί στην Κρήτη TV ο δίτης που το εντόπισε, ενώ μετά τον τρίτο θόλο το βάθος του φτάνει στα 55 μέτρα και αποκαλύπτεται και μία πηγή γλυκού νερού. Μετά αρχίζει και στενεύει πάρα πολύ, όπου πιθανό να τερματίζει κιόλας όσον αφορά το επίπεδο που εμείς μπορούμε να διεισδύσουμε. Εκεί αναβλύζει το αρκετά μεγάλη ποσότητα γλυκού νερού και φυσικά αυτό υποδηλώνει ότι είναι μια πηγή. Το σπήλαιο που χρήζει ειδικής εξερεύνησης και χαρτογράφησης παρουσιάζει ιδιαίτερες δυσκολίες καθώς καιρικά βάλεται από παντού. Ωστόσο, όπως λέει ο Νίκος Γιαννουλάκης, η υποθαλάσσια αυτή σπηλιά θα δώσει πολλά στοιχεία στους ερευνητές καθώς παρουσιάζει και παλαιοντολογικό ενδιαφέρον. Βλέποντας την παλαιότητα του σπηλαίου, σίγουρα θα μπορούσε να ερευνηθεί λεπτομερέστερα από ειδικούς, ώστε αυτοί να μας πούν μετά πόσο σημαντικό είναι σαν έβριμα. Η μελέτη των σπηλαίων της Κρήτης, όπως αυτό της Πάθας, έχει να προσφέρει χρήσιμες πληροφορίες και νέα στοιχεία στους επιστήμονες, ενώ μελλοντικά μπορεί να συμβάλλει ακόμα και στην ανάπτυξη του καταδυτικού τουρισμού στην Κρήτη. Αυτό που μπορεί να γίνει είναι να τα εκμεταλλευτούμε ως μέσο διαφήμισης. Γιατί για να επισκεφθεί κάποιος ένα σπήλαιο τέτοιο θα απαιτείται πολύ υψηλή εκπαίδευση όσον αφορά την κατάδυση και αρκετό χρόνο.